Στεφάνος, αρινίδος, κηρύξας, κηρύξας.
Και πατριάρχη του Παντεοφυλλικίου, υπέρ
Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου. Thank you.
Yeah.
Αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης, όφθη το πατρί ημών Αβραάμ, όντι εν τη Μεσοποταμία, πριν η κατοικεί σε αυτόν εν χαράν, και είπε προς αυτόν, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και δεύρω εις γην ειν αν δείξω. Τότε εξελθών εκ της γης Χαλδαίων, κατόκισεν εν χαράν, κακήθεν μετά το αποθανήν τον πατέρα αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γην ταύτη, εισήν ημείς νυν κατοικείτε. Κι ουκ έδωκεν αυτό κληρονομίαν εν αυτή, ουδέ βήμα ποδός. Σολομών δε οκοδόμησεν αυτό οίκον, αλλού ο ύψιστος εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει, ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου, ποιον οίκον οικοδομήσατε μη, λέγει Κύριος, ητής τόπος της καταπαύσεώς μου, ουχή χείρ μου επίησε ταύτα πάντα, σκληροτράχη και απερίθμητη την καρδία και τη σωσήν. Ημείς αΐ το Πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται ως οι πατέρες ημών και ημείς τίνα των προφητών που πεδίωξαν οι πατέρες ημών και απέκτηναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου ούνιν ημείς προδότε και φωνείς γεγένιστε ή την εσελάβετε των νόμων της διαταγάς αγγέλων και ούκ εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα, διεπρίοντον τες καρδίες αυτών και έβριχον τους οδόντας επ' αυτών. Υπάρχον δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσασης των ουρανών, είδε δόξαν Θεού και ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών, του Θεού εστώτα. Κράξαντες δε φωνή μεγάλη, συνέσχον τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβάλλοντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες επέθετο τα ημάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου και ελιθοβόλουν των Στέφανων επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Θείς δε τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη «Κύριε, μη στήσεις αυτής
την αμαρτία ταύτη και τούτο υπόν εκοιμήθη. Δεσπότησον της επίτευσεν αμελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν εαυτό λινό και ο κοδόμης επίρχον και εξέδωτο αυτόν Γεωργής και απεδίμησε. Ότε δε ίντησεν ο καιρός των καρπών απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους Γεωργούς λαβεί τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι Γεωργοί τους δούλους αυτού όμεν έδιραν, όντε απέκτηναν, όντε λιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλοίων ως τον πρώτο και επίησανε αυτοίς ως αυτός, ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού, λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Οι δε Γεωργοί ειδώντες τον Υιόν είπωνε αυτοίς, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηνα. Όταν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος στην πίση της Γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσεται άλλης Γεωργής, ήτινες αποδώσουν συν αυτό τους καρπούς και τις κερίς αυτό. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέπνονται εν τες γραφές, λίθον να με δοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννητής κεφαλήν γωνίας, παρά Κύριο εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Thank you.
Thank you.
Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Αϊδάντα
Citroën, ¿no? ¿Y vos te tenés? ¿Y vos te tenés?